Κάνει ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από, από το Σάββατο, το πρώτο Σαββατοκύριακο των Αποκριών και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τα κούρδυμα. Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις του Δήμου, έχουμε επικεντρώσει περισσότερο σε πάρτι, τα οποία είναι ένα παιδικό πάρτι που θα γίνει το Σάββατο και θα μαζευτούν όλα τα παιδιά εκεί, θα υπάρχουν και δράσεις από διάφορους ανηματέρους που θα φέρουμε και θα καταλήξουμε το δικό μας πάρτι της Κυριακής το βράδυ, το πάρτι του Δήμου, το πάρτι των Δημοτών, που καλούμε όλους να συμμετέχουν σε αυτό. Τώρα πιο αναλυτικά, όλες οι εκδηλώσεις ξεκινάνε το Σάββατο, όπως είπα, με το παιδικό αποκριάτικο πάρτι. Θα γίνει στο πνευματικό κέντρο, στη μεγάλη αίθουσα, στον πρώτο όροφο. Ξεκινάει στις 5 ώρα το απόγευμα. Εκεί θα έχουμε και δύο κλόουν που θα ασχοληθούν με παιδικά σκέτς, γκάφες, ταχυδακτυλουργικά, ζογκλερικά κτλ. Θα υπάρχουν ξυλοπόδαροι, ντυμένοι αποκριάτικα εννοείται, που θα προσελκύουν τα βλέμματα και τις δράσεις των μικρών παιδιών. Η εκδήλωση πιστεύουμε να έχει διάρκεια 2 ώρες και πάνω. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάθεση των παιδιών και από τη διάθεση και των γονιών να αφήσουν τα παιδιά τους να περάσουν καλά παραπάνω ώρες. Μακάρι να πάει όσο παραπάνω γίνεται αυτό το πάρτι. Θα υπάρχουν χυμοί, θα υπάρχουν σοκολατοειδή, θα υπάρχουν, πιστεύω, να είναι ένα παιδικό πάρτι όπως το έχουμε σκεφτεί και όπως θα το σκεφτόντουσαν και κάθε παιδί, να μαζευτούν ή οι σύλλογοι ή τα παιδιά με τους φίλους τους, με την παρουσία των γονιών τους, ήταν αρκετά πρωτότυπο και μεγάλο πάρτι για τα παιδιά. Θα υπάρχουν και μπαλόνια με κατασκευές από τους κλόουν. Θα περάσουν πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Την Κυριακή σκεφτήκαμε να ξαναναβιώσουμε λιγάκι το πώς περνάγανε παλιά οι γειτονιές της Απόκριας. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε να φέρουμε μια αθηναϊκή ορχήστρα που θα μας παίξει αθηναϊκές σκανδάδες, που θα περιλαμβάνουν όλα τα παλιά τραγούδια από Γιαννίδη, Ρόδιο, Σογιούλ και μακάρι όλο αυτό το πράγμα να φτάσει και μέχρι το Δωράκι, να φτάσει και μέχρι Χατζηδάκι. Έχουμε σκεφτεί δηλαδή το πάμε σαν άλλοτε, το θα ξανάρθεις, ας ερχόμουν για λίγο. Τραγούδια που μαζευόντουσαν στις γειτονιές παλιά και γλεντάγανε και περνάγανε καλά με αυτά τα τραγούδια. Πιστεύω να είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και αυτή θα γίνει στο πνευματικό κέντρο. Θα έρθει η ορχήστρα Άττικα που απαρτίζεται από 8 μουσικούς και εκεί εμφανίζονται και ο τενόρος ο Γιάννης ο Χριστόπουλος και η σοφράνο η Ναταλία Ικάντζια με τη διεύθυνση αυτών από τον Άρη Δημητριάδη. Είναι μια πολύ πολύ σοβαρή πρόταση και αν αναλογιστούμε ότι και τα Χριστούγεννα τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που είχαμε στο Μαλλιαροπούλιο και ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίες και εντυπωσιακές και στα αυτιά μας, πιστεύω και αυτή να είναι εξίσου εντυπωσιακή και να μας βάλει σε ένα παλιό κλίμα παράδοσης των αποκριών και της γειτονιάς. Περιμένουμε και εκεί στο Μαλλιαροπούλιο όλη την Τρίπολη να έρθει με το χαρί αυτή την εκδήλωση. Τώρα, την 5η στις 19 Φεβρουαρίου το πρωί με μια πρωτοβουλία της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης παιδείας όσον αφορά τις σχολικές δραστηριότητες κανονίσαμε και σκεφτήκαμε να μαζευτούν τα παιδιά όλων των σχολείων, δημοτικά και νηπιαγωγεία, να περάσουν αποκριάτικα καλά. Και τελικά καταλήξαμε στο να φτάσουμε στην πλατεία του Άρεως, να απομονώσουμε ένα χώρο στην πλατεία του Άρεως,
και να ξεκινήσουν οι μαθητές των σχολείων να παίζουν παραδοσιακά αποκριάτικα παιχνίδια. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία εκδήλωση, γιατί θα δούμε τα παιδιά σε όλο τους το μεγαλείο στο να δρουν αποκριάτικα. Έχω μέχρι τώρα την πληροφορία ότι θα υπάρξουν γύρω στις 400 συμμετοχές από παιδιά και είναι πολύ νωρίς ακόμα και περιμένουμε να έρθουν και άλλα παιδιά. Εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει τις προετοιμασίες στην πλατεία του, θα γίνουν οι προετοιμασίες στην πλατεία του Άρεως και ας μακάρι να μαζευτούν τα διπλάσια παιδιά από αυτά που υπολογίζουμε, θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Και ευελπιστούμε αν μπορέσουν και τα νηπιαγωγεία να μαζευτούν και αυτά και με τη δικιά τους δράση, με το στολισμό των ουρών, των χαρταϊτών, των σιδερένιων που είπαμε φέτος να στολίσουμε την πόλη μας και ήδη ξεκίνησε σήμερα και πιστεύω μέχρι αύριο να ολοκληρωθεί αυτός ο στολισμός. Ήταν μια πρωτότυπη ιδέα, όμορφη ιδέα που μας βάζει και μας υπενθυμίζει αυτό το κλίμα των αποκρεών. Οπότε μακάρι να έρθουν και τα νηπιαγωγεία και να πάρουν δράση στο να στολίσουν τις ουρές των χαρταϊτών με μάσκες ή με το άλλο οτιδήποτε σκεφτούν και οι εκπαιδευτές τους και τα ίδια τα παιδιά. Αυτό όσον αφορά την Πέμπτη το πρωί. Εκεί θα βέβαια μαζί με τα παιδιά μακάρι να μαζευτούν και όλοι οι γονείς των παιδιών και όλες οι οικογένειες των παιδιών και να περάσουν πάρα πολύ καλά στην πλατεία του Άγιος. Την Παρασκευή τώρα, στις 20 Φεβρουαρίου, είχαμε κάνει μια επαφή που ξεκινήσαμε τα Χριστούγεννα, τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί, αλλά τώρα τις απόκριες τα παιδιά ήταν έτοιμα να το κάνουν. Καλέσαμε τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου να τα αποκριθούν όχι μόνο στις εκδηλώσεις του Δήμου για τις απόκριες, αλλά επειδή είναι ένα σύνολο, αυτό το Μουσικό Σχολείο ανήκει στην πόλη μας. Αυτά τα παιδιά ανήκουν στην πόλη μας. Ευκαιρία είναι να ξεκινήσουν να δρουν στην πόλη μας. Έτσι, με δικιά τους ιδέα και με τη δικιά μας προτροπή και υποστήριξη, σκεφτήκανε να κάνουν στο Μαλλιαροπούλιο θέατρο μπροστά την Παρασκευή το βράδυ ένα πάρτι δικό τους για όλη την πόλη. Αυτό το πάρτι τελικά το σκεφτήκανε να το κάνουν σαν να μαζευτούν δύο μπάντες, μία rock μπάντα και μία ρεμπέτικη, πάνω στην ίδια σκηνή και να εναλλάσσουν τις μουσικές τους. Πιστεύω να είναι πάρα πολύ ωραίο και γιατί να μην είναι άλλωστε, είναι και ένας τρόπος και μια ευκαιρία αυτά τα παιδιά να βγουν στον κόσμο και να δείξουν τι δουλειά κάνουν στο Μουσικό Σχολείο. Εγώ θα χαίρομαι που έχω αυτό το σύνολο στις εκδηλώσεις των αποκρεών. Μακάρι να το υποστηρίξουμε όλοι, μακάρι να πάει καλά και μακάρι να τους έχουμε και σε υπόλοιπες εκδηλώσεις και να ξεκινήσουν από εδώ και πέρα να μπαίνουν στις εκδηλώσεις του Δήμου μας, το Μουσικό Σχολείο. Αυτό όσον αφορά την Παρασκευή το βράδυ μπροστά στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Σε περίπτωση τώρα που βρέχει, θα τους έχουμε ήδη ετοιμάσει τα ηχητικά τους, ώστε να πάνε στο πνευματικό κέντρο για να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Δεν θα ακυρωθεί δηλαδή το πρόγραμμα αυτό. Τους έχουμε και καλή επιτυχία. Τώρα περνάμε στην Κυριακή των Αποκρεών. Θα καλώ τον κόσμο, δεν το έχουμε περάσει μέσα στο πρόγραμμα των αποκρεών, γιατί είναι ένας σύλλογος που παλεύει εδώ και 40 χρόνια να οργανώσει όσο καλύτερα γίνεται το δικό του καρναβάλι. Είναι ο σύλλογος του Κακουρίου. Είναι ένα καρναβάλι που και εγώ πήγαινα το 5 χρόνια και το παρακολουθούσα. Είναι ένα δικό μας χωριό, είναι ένα χωριό του Δήμου μας, κάνει μια προσπάθεια τόσα χρόνια και δεν το έχει εγκαταλείψει. Μακάρι όλοι μας να τα αποκριθούμε και να είναι καλός ο καιρός και να φτάσουμε στο Κακούρι και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για το καρναβάλι τους εκεί πέρα. Οπότε επιστρέφοντας όλοι αυτοί από το καρναβάλι στο Κακούρι, το βράδυ τους περιμένουμε στην πλατεία Πετρινού
να ξεκινήσει το πάρτι, το μεγάλο πάρτι του Δήμου. Στην έναρξη του αποκριάτικου πάρτι θα συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική της Τρίπολης, έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά εκεί. Το πάρτι τώρα θα έχει καλεστεί μια μεγάλη Latin ορχήστρα που θα κατέβει κάτω και θα μας παίξει όλους τους λατινοαμερικάνικους ήχους, αυτούς που έχουν μάθει να περνάμε καλά στα αποκριάτικα πάρτι. Θα υπάρχει και βέβαια όχι μόνο Latin, αλλά θα παίζει και τα ελληνικά κομμάτια που μπορούμε να υποστηρίξουν ένα αποκριάτικο πάρτι. Σε αυτό το πάρτι θα έχει ο Δήμος κρασί και τσίπουρο που θα προσφέρει για να περάσουμε όλοι καλά και να ζεσταθούμε, αν κάνει λίγο κρύο. Τώρα, αν κάνει πολύ κρύο ή αν βρέχει, αυτό το πάρτι θα μεταφερθεί στο πνευματικό κέντρο. Στο αποκριάτικο πάρτι θα υπάρχουν κολομπίνες, θα υπάρχουν αρλεκίνοι, θα υπάρχουν βασίλισσες, γενοτοποιοί. Το συγκρότημα είναι το All Star Palance, που είναι ένα, όπως είπα, μεγάλο συγκρότημα της Ελλάδας πάνω σε αυτή τη μουσική. Και βέβαια μετά από το πάρτι αυτό, όλος ο κόσμος θα σκορπίσει στα μαγαζιά της Τρίπολης για να συνεχίσει το πάρτι και πιστεύουμε να πάει μέχρι το πρωί. Και χαρά μας θα είναι να πάει μέχρι το πρωί. Τη Δευτέρα τώρα τα κούλουμα περιλαμβάνουν τις τις μυρωδιές μας, τις γεύσεις και το τσίπουρο και το κρασί, όπως πάντα στην Κάρτσοβα. Θα υπάρχει φασολάδα, θα υπάρχουν τα νηστίσιμα, ο χαλβάς, οι ελιές, η ταραγοσαλάτα. Εκεί θα υπάρχει και το παραδοσιακό συγκρότημα του κυρίου Δημήτρη Ρέπα, που θα μας παίξει παραδοσιακή μουσική ως ήθιστε στην Καθαρή Δευτέρα. Θα πετάξουμε τους αιτούς μας και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε τις φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης.